Είμαστε οι Underground Rhythm Crew. Θα σας παρουσιάσουμε κάτι ξεχωριστό που έχει σχέση με break και λίγο dark φάση. Αυτό που μας έκανε να διαφέρουμε από τις άλλες ομάδες πιστεύω είναι η ομαδικότητα και η παρέα που κάνουμε, δηλαδή είμαστε πολύ θεμένοι. Και τι σκοπό έχετε από το Ελλάδα έχει ταλέντο, τι περιμένετε? Να δείξουμε απλώς το καλύτερο, να δει ο κόσμος κάτι ξεχωριστό. Μικροφωνάκια, ό,τι προαιρείστε. Ρε παιδιά, βγάλτε τις κουκούλες να σοβαρευτούμε λίγο. Να κάνουμε μια χορογραφία της προκοπής. Έχω χορέψει κι εγώ με κλειστά μάτια. Αλλά φορώντας κάτι από πάνω. Όχι πολλά. Τα απόλυτος απαραίτητα. Λοιπόν, παιδιά, τι ήταν αυτό που είδαμε, τι ήταν, ήταν θα σας περάσει γιατί είστε ημίγυμνοι. Μην ανησυχείτε. Ούτως ή άλλως δηλαδή. Είδες, σας είπα να πούμε χωρίς μπλούζες. Breakdance, δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Συνήθως ξέρουμε το γνωστό χορό με πάρα πολλές φιγούρες. Αυτό είχε μια θεατρικότητα, είχε ένα δράμα τέλος πάντων. Ήταν εντυπωσιακό, ειδικά η είσοδος και η κίνηση του σώματος και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά περίμενα να δω κάτι, να εντυπωσιαστώ. Περίμενα να δω ένα story, μια εξέλιξη. Αχ, στο παραένα δεν την είδα. Ναι, αυτό ήταν πολύ άρτιο, ήταν πολύ σωστό, ήταν πολύ... Πιστεύω θα λέγατε πως είναι κάτι πρωτότυπο, οπότε γι' αυτό δείξαμε κάτι ξεχωριστό, με λίγο dark. Όχι, δεν χαρήκαμε όμως, με group σαν το δικό σας. Ευχαριστιέμαι κιόλας, χαίρομαι. Τώρα λίγο ψυχοπλακώθηκα. Όχι ότι δεν ήσασταν καλή, ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά λίγο το θέμα... Νομίζω ότι αυτό ήθελα πάντως να μεταδώσω. Ένας εφιάλτης ήταν στην πραγματικότητα, ναι. Όπου πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά χορεύοντας με έναν τρόπο που ήταν όχι καλός, κάτι παραπάνω από καλό. Νομίζω ότι αυτό που είδα ήταν από τα πολύ ωραία πράγματα που είδαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν σκηνές που σου μένουν στο μυαλό σου, καρφώνονται. Δεν είναι από αυτά τα οποία τα ξεπερνάς εύκολα. Νομίζω ότι το καταφέρατε μια χαρά. Ευχαριστούμε. Ωραία, θα περιμένουμε την επόμενη φορά λίγο περισσότερη δουλειά, να έχετε προετοιμάσει κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο δεμένο, αλλά οπωσδήποτε θέλω να σας ξαναδώ πάρα πολύ. Η ετοιμασία δεν με χάλασε καθόλου παρόλα αυτά, μπορείτε να την κρατήσετε. Α, λάδα. Η ακόρες που ξαναθύπησε. Μπράβο, πεθαράδες. Εσύ που ήσουν στην αποχή, δεν είδα σένα πριν. Έλα, δε χορογράφε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Θα σας δούμε την επόμενη φορά. Και κάντε λίγο γυμναστική, σας βλέπω πολύ. Εντάξει. Μην κάθεστε, μην αλλάζετε όλη μέρα, είστε χαλάρα. Από τους κριτές δεν περιμέναμε μερικά καλύτερα σχόλια. Αλλά εντάξει, θα το αποδείξουμε αυτό. Στην ιστορία. Λέγουμε...